Στο κλειστό γήπεδο Αρτάκης, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Κρόν Αγίου Δημητρίου σε παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Είσαι στην δεύτερη, 2-1. Ο Πανιώνιος διατηρεί αυτό το μικρό προβάδισμα. Και επιτίθεται τώρα με την Θεόδωρο Μανολάκη. Ξέφυγε από την Σίντι, έδωσε στην Μπότσαρη, αυτή στην Χίλη. Ψάχνει λύσεις κάτω από το καλάθι. Πήγε να βγάλει την πάσα για την Αλεξία Μπότσαρη. Κοντά μας είναι η Katie Healy, η center του Πανιωνίου. Katie, you got your third win in 5 games. Tell us about the game. I think we stuck to our game plan at the beginning of the game. We lost it a little bit there at the end, but I think the team did a really good job at staying together and staying calm. When we needed baskets, we got them at the end, pulled out the win. That was your third win in 3 home matches. Tell us about the ground of Panionios, this field. We definitely love and prefer to play at home. We always have the fans on our side. The atmosphere is really great, easy to play in, especially in close games like this and ones that we kind of need the win. It's good to come home and secure the win. Thank you very much. Thank you. Η Katie μας είπε ότι ο Πανιώνιος μπήκε ακολουθώντας το πλάνο του στο παιχνίδι. Κατάφερε να κάνει τα πράγματα σωστά, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια έγιναν κάποια λάθη, όμως κατάφεραν και διατήρησαν τον ρυθμό και πήραν στο τέλος αυτή τη νίκη. Και μας μίλησε και για το γήπεδο του Πανιώνιου, καθώς ήταν η τρίτη νίκη σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια. Και μας είπε ότι είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο Αρτάκης και δίνει όθηση στον Πανιώνιο να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται. Σοφία Γρηγορίου θα καθίσει στον πάγκο. Περνάει ξανά η Ρία Πατεράκη. Εύστοχη η πρώτη βολή για την Τζούλη Στεφανίδου, η οποία κέρδισε το φάουλ προηγουμένως. Εύστοχη και η δεύτερη. Ο Άγγελος Τσίκληρας είναι κοντά μας, προπονητής του Πανιωνίου. Coach, ο Πανιώνιος πήρε μια νίκη με διαφορά 10 πόντων σήμερα. Είχε νικήσει 2 παιχνίδια πριν από αυτό το παιχνίδι και είχε χάσει 2. Ακόμα και σε αυτά που είχε χάσει και σε αυτά που είχε νικήσει, ήταν με πολύ μικρές διαφορές. Σήμερα ήρθε η νίκη με λίγο λιγότερο άγχος ή όχι? Κοιτάξτε, μετά από ένα. Το προηγούμενο εβδομάδα σε παιχνίδι μας γέμισε πάθος και δύναμη να δουλέψουμε περισσότερο στην προπόνηση τη εβδομάδα που διανύσαμε. Έτσι ώστε να εμφανιστούμε όσο γίνεται περισσότερο συγκεντρωμένοι και με μεγαλύτερα ψυχικά αποθέματα μέσα στις τέσσερις γραμμές. Τα κορίτσια πραγματικά από το πρώτο δευτερόλεπτο μπήκανε πάρα πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι και το είδατε άλλωστε ξεκάθαρα. Αυτό ήταν που μας έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και το ρόστερ μας και να κρατήσουμε και τη διαφορά. Στο τέλος, λογικό, η ομάδα του Κρόνου αντέδρασε έτσι ώστε να καταφέρει λιγάκι να μειώσει τη διαφορά. Τα κορίτσια είχαν την δύναμη και το καθαρό μυαλό να κρατήσουν τη διαφορά αυτή που θα μας είναι χρήσιμη και στο μέλλον. Έχει δείξει πάντως ένα πολύ καλό πρόσωπο ο Πανιώνιος, δεδομένου ότι είναι η πρώτη του χρονιά μετά από 3 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι στην Λευκάδα και αμέσως μετά με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ποια θα είναι η συνέχεια για τον Πανιώνιο, πώς τη βλέπετε? Η συνέχεια του Πανιώνιου θα είναι αυτή που μέχρι και σήμερα κάναμε. Πολύ και σκληρή δουλειά μέσα στις 4 γραμμές. Τα παιδιά κάθε εβδομάδα, και θέλω να τους δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι πραγματικά, το λέω και σε εσάς να το ακούσουν και όλοι, τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στις 4 γραμμές, πάρα πολύ. Αυτό βγαίνει, το βλέπετε και μέσα στο γήπεδο, έχουν τρομερή ενέργεια, είναι αγαπημένες, όλο αυτό το πράγμα βοηθάει. Όντως μετά από ένα ρεπό που θα μεσολαβήσει την επόμενη εβδομάδα λόγω του παιχνιδιού της Εθνικής, πάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με την Νίκη Λευκάδας. Το χρειαζόμαστε το παιχνίδι αυτό και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αλλά βήμα-βήμα, προέρχεται το παιχνίδι της Λευκάδας, προπόνηση και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για την παιχνίδι με το παιχνίδι το εκτός έδρας. Ευχαριστούμε, εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Χίλη, την Πατεράκη. Η Χίλη εκεί. Μαζεύει για την Μπότσαρη. 7 δευτερόλεπτα. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει πλέον στο παιχνίδι. Η Χίλη ξεφεύγει. Πασάρει για την Πατεράκη. Δεν θα μπορέσει αυτή να πάρει την μπάλα. Η Γκρέις θα κάνει ένα σούτ από μακριά. Είναι άστοχη το παιχνίδι. Λίγη 69-59. Το σκορ του αγώνα. Ο Πανιώνιος τελειώνει το παιχνίδι. Παίρνει την νίκη. Κάνει
την τρίτη του νίκη στα πρώτα πέντε παιχνίδια σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν στην Α1 κατηγορία. Το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί υπέρ του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος πήρε την νίκη με 69-59 και αυτή ήταν η τρίτη του νίκη στα πέντε πρώτα του παιχνίδια στο νέο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών. Από το κλειστό γήπεδο Αρτάκης, για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.